Πρόσπατε, καλημερούδια. Μούτι σήμερα, η Δευτέρα μας, Μούτι Μάντεϊ. Πώς σας βρίσκω, πέτε μου να δούμε, ξεκινά καινούργια εβδομάδα, κοντεύουν τα Χριστούγεννα μας. Σήμερα το affirmation, η θετική δήλωση, δέχομαι την αγάπη, μια που συχνά αντιλαμβάνουμε υπόψη, αλλά δεν δεχόμαστε εύκολα την αγάπη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε να αγαπούμε, να αγαπιούμαστε, αλλά δεν ισχύει, γιατί βλέπεις το που τα μικρά πραγματούθηκε. Ας πούμε, μπορεί να σου κάνει κάποιος έναν κομπλιμέντο, «Α, μα τι ωραία είναι το την μπλούζα που φορείς», και εσύ αμέσως να πεις, «Ου, έχω τη 10 χρόνια, πιάσα τις εκπτώσεις, ήταν της μάμας μου, ήταν της γιαγιάς μου, ευχαριστώ Στέλλα μου, καλημέρα, καλημέρα». Ή μπορεί να αλλάξεις τα μαγιά σου, ας πούμε είναι ωραία τα μαγιά σου, πας, μου αρέσκουν πολλά τα δώρα που μας διούν πολλές φορές, μπορεί να σου δώσουν ένα δώρο και εσύ να μην το θέλεις γιατί είναι πολλά ακριβό, να μην το θέλεις γιατί ξέρω εγώ, ο άλλος πήγε σε πολύ κόπο για να σου το φέρει. Όμως γιατί, αν το σκεφτείς λίγο, γιατί να με δέχτεις την αγάπη. Και τα κομπλιμέντα, και τα δώρα, και οι αγκαγιές, και τα λόγια, και οι πράξεις που σε βοηθά κάποιος. Καλημέρα, κοπελάρες μου, Ελένη, Ανδρούλα, Δέσποινα, Κρίστια, καλημέρα. Χριστίνα, hi! Δεν αποδεχόμαστε την αγάπη συχνά και πρέπει να μάθουμε να το λέμε και να το κάνουμε και στην πράξη. Ναι, δέχομαι, αποδέχομαι την αγάπη, διότι σημαντικό να τη δεχτούμε. Σήμερα, πόψε το βράδυ, γύρω στις 9, να έχουμε ένα podcast με την Ελένη, το Μάμα Μου Podcast, και θα είναι βασισμένο στον τρόπο που εμείς οι γυναίκες εκλαμβάνουμε τα λεφτά και πώς τα δεχόμαστε ή δεν τα δεχόμαστε, τα blocks που έχουμε, τους φραγμούς που έχουμε. Και να σας πω έτσι, για ειλικρινά, πολλές φορές δεν δεχόμαστε τα λεφτά όπως δεν δεχόμαστε την αγάπη. Όταν μάθεις να δέχεσαι την αγάπη, ξέροντας ότι σαν όν, αξίζεις την. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν την έμαθες, δεν σημαίνει ότι επειδή με κάποιον τρόπο δεν καταφέραν να σου τη διδάξουν και να σου τη δείξουν ότι δεν σου αξίζει. Αξίζει σου, αλλά πρέπει σιγά σιγά να μάθεις να τη δέχεσαι. Ξέρετε το ότι υπάρχει ο φόβος της αγάπης, ναι. Ακούγεται πολλά παράξενο, αλλά για έναν άνθρωπο που δεν βίωσε την αγάπη, στην παιδική ηλικία κυρίως, φαίνεται πολλά, πολλά περίεργο και πολλά μακριά από τα normal. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι λοιπόν, δέχομαι την αγάπη, λέω σου έναν κομπλιμέντο, λέω σου κάτι, φέρνω σου ένα δώρο, βοηθούσε σε κάτι. Πες ευχαριστώ και με αγάπη μοιάστο, εν αγάπη. Και σιγά σιγά, να τη μαθαίνουμε την αγάπη, είναι ένα ωραίο πράγμα. Σας αγαπώ πολύ, θα σας δω αύριο το πρωί γύρω στις 8. Φιλάκια πολλά. Τσάου!